Χωρίς ειδοποίηση, χωρίς τίποτα. Και είστε με τα κεριά από τότε. Ναι. Μαζεύτηκαν πολλά αυτό τον καιρό και οι προτεραιότητες μου έφτιαχνα τα δόντια μου. Τι να πρωτοπληρώσω. Δεν έχω άλλα έσοδα. Αυτή τη δουλειά είχα. Μόνον. Και αυτή προσπάθησα. Τρία πανεπιστήμια τελείωσα για να καταλήξω να την άσκω. Σας το έδωσα το σημείωμα. Ναι, το έχω το σημείωμα. Δώστε μου να σας το διαβάσω. Λοιπόν, το δράμα της μεσαίας τάξης το... Είμαι συνταξιούχος από το 2005. Υπηρέτησα 32 χρόνια σε υψηλή πανεπιστημιακή και ερευνητική βαθμίδα σε ΑΕΗ και Ακαδημία Αθηνών. Καθαρές εποχές μου το 2009, αφαιρουμένο του στεγαστικού μου δανείου στο παρακαταθήκον και δανείων, ήταν 1.800 ευρώ. Καθαρά αυτά. Αρκετά για να έχω ένα επίπεδο ζωής ικανοποιητικό, δεδομένου ότι πάσχω από διαβήτη και υπέρταση. Από το 2007 προσέλαβα οικιακή βοηθό, απαραίτητη σε μένα λόγω των προβλημάτων υγείας. Την είχα μόνιμη εδώ, με το ΙΚΑ της, με όλα. Μετά τη λιελεσία του εισοδηματός μου, κατέληξα να λαμβάνω σήμερα 460 ευρώ κύρια σύνταξη από την 1η Ιανουαρίου του 2012, που θα γίνουν σε μηνιαία βάση οι παρακρατήσεις της έκτακτης εισφοράς και του φόρου λόγω μείωσης του αφορολογήτου στις 5.000, η σύνταξή μου θα κυμανθεί πλέον στα 300 ευρώ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Οι δε επικουρικές μου, μετοχικό ταμείο και αρρωγής, από αυτό το μήνα μειώνονται κατά 20%. Την οικιακή βοηθό φυσικά την απέλησα. Το εισόδημά μου πλέον πέφτει κάτω από τα 700 ευρώ συνολικά, μαζί με τα επικουρικά πλέον. Άλλες πηγές εισοδήματος δεν έχω. Τα χαράτσια που είναι καθοδόν δεν έχω τη δυνατότητα να τα πληρώσω. Είμαι σε απόγνωση, γιατί αυτή η ανατροπή βάζει σε κίνδυνο την υγεία μου. Απαγορεύεται να εργαστώ, έστω με τις ελάχιστες αντοχές μου που διαθέτω. Το κράτος και οι υπηρεσίες του με αντιμετωπίζουν ως πολίτη με άκρατη ανελγησία. Δεν έχω τρόπο να αμυνθώ και εκ των πραγμάτων με αναγκάζει να μεταβληθώ, χωρίς να το επιθυμώ, σε ασυνεπή πολίτη. Γεγονός που με καταρακώνει ως άνθρωπο και ως πολίτη, που υπήρξε σε όλη την πορεία της ζωής του, συνεπής της υποχρεώσης του προς το δημόσιο και ειλικρινής φορολογούμενος. Είμαι σε απόγνωση. Σας το λέω και συγκινούμε η ίδια. Καταλάβατε. Αυτό δεν έχω καμιά αντίρρηση να αναρτηθεί ολόκληρο στο διαδίκτυο. Πέστε μας ακριβώς το ιστορικό, ότι τι πάσχετε κλπ. Από διαβήτη και από υπέρταση. Έχω από το 2005 που μου εμφανίστηκε, έφυγε και πρόωρα από τη δουλειά μου κατά 3 χρόνια. Τελευταία μπήκα και στην ινσουλίνη. Δυστυχώς, έχω 2 εβδομάδες. Η ινσουλίνη βεβαίως είναι απαραίτητη, πρέπει να διατηρείται στο ψυγείο, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να κάνω χρήση της. Τα φάρμακα δεν με καλύπτουν πια, αλλά είχα κανονίσει τη ζωή μου έτσι που να μπορώ και τις ασθένειές μου και τις παθήσεις μου και τα προβλήματα υγείας που με βρήκαν σε αυτή την ηλικία να τα αντιμετωπίσω αξιοπρεπώς. Η ανατροπή όμως αυτή η οικονομική και αυτή η επίθεση η οικονομική αυτή τη στιγμή βάζουν σε κίνδυνο την υγεία μου. Έχω πρόβλημα με τα αγγεία μου. Έπρεπε να κάνω στα πόδια μου που έχω πρόβλημα με τα αγγεία, να κάνω μασάζ. Δεν δικαιολογεί το δημόσιο τέτοιες πολυτέλειες σε τέτοιες ασθένειες, χρονοβόρες, χρόνιες ασθένειες, ανίατες ασθένειες. Και καταλαβαίνετε ότι εκεί η ανασφάλεια τότε, ο γεγονός ότι είμαι μόνη προκαλεί πολύ μεγάλη ανασφάλεια και είχα την ευχέρεια να έχω από το 2007 μια γυναίκα η οποία να μένει μαζί μου, γνωστή μου και μια γυναίκα ας πούμε που δεν μου προκαλούσε καμιά υποψία και κανένα φόβο. Την είχα μαζί μου γιατί πάθαινα συχνά υπογλυκαιμίες και έπρεπε να παρέμβει κάποιος δεύτερος. Γιατί δεν πληρώσατε τη ΔΕΗ και σας κόπηκε το ρεύμα? Κοιτάξτε, ήμουν εντελώς ανυποψίαστη ότι μπορεί να μου έρθει ο λογαριασμός εδώ και 4 μέρες, 5, να γράφει μέσα ημερομηνία λήξης την 1η του μηνός, που είναι Τρίτη, άρα την Τετάρτη εγώ έπρεπε σαν τον πιο συνεπή πολίτη να αποπληρώσω το λογαριασμό μου και
Και την Παρασκευή το βρήκα κομμένο. Μέχρι το μεσημέρι όμως που άκουγα ειδήσεις είχα ρεύμα. Άρα πρέπει να κόπηκε γύρω στο μεσημέρι και προχωρημένο μεσημέρι, χωρίς να έχω το περιθώριο να δράσω μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να σας ρωτήσω κάτι. Δεν πληρώσατε ΔΕΗ επειδή δεν θέλατε να πληρώσετε ή δεν είχατε να πληρώσετε? Όχι, αυτή τη στιγμή δεν είχα να πληρώσω. Δεν έχετε να πληρώσετε ΔΕΗ, δηλαδή. Δεν είχα το ποσό αυτό ολόκληρο να το πληρώσω. Και απευθυνθήκατε σε εμάς προκειμένου να δώσουμε μια λύση. Απευθύνθηκα σε εσάς να μου δώσετε μια λύση, επειδή για μένα είναι ζωτική σημασία το ρεύμα. Για όλους τους ανθρώπους. Ναι, για όλους τους ανθρώπους, αλλά για τους ασθενείς. Ακόμη περισσότερο. Πόσο μάλλον. Ακόμη περισσότερο. Η ινσουλίνη αυτή χαλάσαν κάποιες παρτίδες ή προλάβατε και το είδατε? Όχι, πετάχτηκαν όλες. Πετάχτηκαν όλες. Όπως και ό,τι υπήρχε στο ψυγείο. Αυτό είναι ένα πρόσθετο κόστος οπωσδήποτε, έτσι δεν είναι, για κάποιον άνθρωπο που έχει κάνει. Ασφαλώς. Τι πιστεύετε εσείς για τη συμπεριφορά της ΔΕΗ? Ότι πίστευα πάντα συγκεκριμένα για τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ ήταν ένα μονοπόλιο και εξακολουθεί να είναι ένα μονοπόλιο. Δεν μπορείς να αμυνθείς, ακόμη και στα λάθη της. Δεν μπορείς να βρεις το δίκιο σου. Εδώ δεν πρόκειται περί λάθους. Εγώ αυτό το λογαριασμό θα τον ξοφλήσω, γιατί είναι ρεύμα που κατανάλωσα. Αλλά δεν φαντάστηκα ότι δεν θα με περιμένουν μία μέρα. Δεν υπήρξε προηγούμενο που να μου το στείλουν τη μία μέρα και σε μία μισή μέρα να μου κόψουν το ρεύμα. Ή κάτι που να λέει διακοπή, ας πούμε. Διακοπή λέει, έχει. Δεν πάνω. Έχει πάνω. Έχει. Την προειδοποίηση. Αλλά τι να τις κάνω τις προειδοποίησεις. Μάλλον είναι η νέα πολιτική της ΔΕΗ, ενώ ψυχαρατσιών προφανώς. Ακούστε με, κύριε, εσείς που έχετε αναλάβει αυτό τον πολύ σοβαρό και πολύ δύσκολο αγώνα για τους ανθρώπους που παρουσιάζουν αδυναμίες. Εγώ δεν ήμουνα, ήμουν ένας εύπορος πολίτης, δηλαδή εύπορος αξιοπρεπής πολίτης. Ποτέ μου δεν είχα τέτοιου είδους προβλήματα στις υποχρεώσεις μου απέναντι στο δημόσιο. Και ως μισθωτός άνθρωπος, όπως καταλαβαίνετε, ήμουν και απόλυτα ειλικρινής φορολογούμενος. Ό,τι απαιτήσεις είχε το δημόσιο από μένα, τις πλήρωνα στο ακέραιο. Μετά την επίθεση που δέχτηκα, την οικονομική και τις περικοπές, που δεν γλίτωσα από καμία περικοπή, πρώτο λάφκα, δεύτερο λάφκα, πρώτη μείωση αναδρομική από το αφορολόγητο από τις 12.000 στις 8, έγινε κράτηση από το μισθό μου, 20% για τις συντάξεις πάνω από 1.200 ευρώ, και αυτό στη μέση, 20% από τις επικουρικές, τώρα η έκτακτη σφορά, τώρα το χαράτσι των τετραγωνικών, όλα αυτά είναι τόσο πολύ, με έχουν συμπιέσει τόσο πολύ, που ειλικρινά εγώ που είχα μια καλή θέση και καλή αμοιβή και καλές αποδοχές, αυτή τη στιγμή και σκέφτομαι τους πιο κάτω από μένα. Ποιο ήταν το επάγγελμά σας? Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Και ερευνήτρια στην Ακαδημία Αθηνών. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Παρακαλώ. Θέλω να μου μιλήσετε περισσότερο για το θέμα της υγείας σας σε σχέση με την αναγκαιότητα του να υπάρχει τουλάχιστον ψυγείο, γιατί αυτό παίζει μεγάλο ρόλο και στην ευαισθητοποίηση του κόσμου, αλλά και στην οποιαδήποτε κίνηση που ενδεχόμενα ιδέες. Εγώ με το ηλεκτρικό ρεύμα έχω σχέση εξάρτησης. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς ρεύμα. Ούτε ένα λεπτό. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω, οι αυξομοιώσεις του ζαχάρου μου είναι τέτοιες που μπορεί να απαιτήσουν ανά πάσα στιγμή μια έξτρα ινσουλίνη, μια ινσουλίνη γρήγορης απόδοσης. Είμαι πολύ φρέσκια στην ινσουλίνη, μέχρι τώρα πάλευα με τα χάπια. Είμαι πολύ φρέσκια στην ινσουλίνη και ακόμη δεν ξέρω να τη διαχειριστώ και πάρα πολύ καλά. Ποια είναι η σχέση της ινσουλίνης με το ηλεκτρικό ρεύμα? Χρειάζεται ψυγείο. Και ακόμη όταν τις παίρνω μαζί μου, τις παίρνω μέσα σε παγωκίστες. Ποτέ δεν μπορώ να τις πάρω έτσι. Για να λείψω από το σπίτι μου ένα διάστημα και πρέπει στο διάστημα αυτό να κάνω ινσουλίνη, πρέπει οπωσδήποτε να τις μεταφέρω με παγωκίστες. Αυτή τη στιγμή στο ψυγείο μου δεν υπάρχει πάγος. Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Έχω να προσθέσω ότι ήταν μια αναπάντεχη ανατροπή και δεν είναι για μένα. Απλά μιλάω τώρα για την περίπτωση τη δική μου, γιατί δεν μπορώ να εκπροσωπήσω κανέναν άλλον και δεν ξέρω πώς θέλει να εκφραστεί ο καθένας. Εγώ κατέφυγα σε εσάς για την αμεσότητα του προβλήματός μου.
Δεν ξέρω, κατανόηση από τη ΔΕΗ, παρόλο που της έχω δηλώσει ότι είμαι διαβητική, δεν βρήκα. Πότε το δηλώσατε στη ΔΕΗ αυτό? Το δήλωσα όταν επέστρεψα το καλοκαίρι, μετά από απουσία του καλοκαιριού, και βρήκα συγκεντρωτικούς λογαριασμούς και μου το κόψανε. Ζήτησα να μην καθυστερήσει η επανασύνδεση αφού προηγουμένως το πλήρωσα, γιατί μου συμβαίνει αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να καταφεύγω σε άλλες φιλικές οικογένειες για να διατηρήσω τα ιατρικά μου υλικά. Πώς βρήκατε το κίνημά μας και τι ήταν αυτό που σας έκανε να έρθετε σε επαφή μαζί μας? Το κίνημά σας το έχω δει στην τηλεόραση, έχω δει τους αγώνες σας στα διόδια, έχω δει δραστηριότητές σας και παρόλο που ποτέ δεν ήταν μέσα στην ιδεολογία μου το δεν πληρώνω για μια υπηρεσία που μου παρέχεται, αυτή τη στιγμή ας μου επιστρέψουν το εισόδημά μου και ευχαρίστως να είμαι στην ώρα μου πάντα όπως ήμουνα όλη μου τη ζωή και είμαι 63 ετών. Ούτε στη δική μας ιδεολογία ήταν το δεν πληρώνω ποτέ. Εμείς θέλουμε δωρεάν τα αγαθά τα οποία δικαιούμαστε, τα οποία τα πληρώνουμε τους φόρους. Ζητάμε δωρεάν τα κοινωνικά αγαθά. Δεν ζητάμε δωρεάν, δεν είμαστε τζαμπατζίδες. Αντίθετα, τζαμπατζίδες είναι αυτοί που μας κυβερνάνε. Με το υπόλοιπο που μου έχουν αφήσει στις αποδοχές μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο η ΔΕΗ, έχουμε και άλλες υποχρεώσεις. Ήρθε και το πετρέλαιο, ήρθε ένα σωρό πράγματα, τα τηλέφωνα, τη διατροφή. Έτσι είναι, κυρία Λίχη. Λοιπόν, να βάλουμε και το τέτοιο, όπως ήταν. Αν δεν θες να φαίνεται, για να μην το πάρουμε. Ναι. Εξήγησε τι έχω κάνει, εξήγησε. Ναι. Λοιπόν, η ΔΕΗ ήρθε, έχει βγάλει το μοχλό που σηκώνεις την ασφάλεια όταν πέσει σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Εμείς βγάλαμε την ασφάλεια και ξανατοποθετούμε πάλι το μοχλό στη θέση του. Σηκώσαμε τώρα αυτή τη στιγμή, πηγαίνει δέρμα πάνω. Τοποθετούμε πάλι την ασφάλεια όπως ήταν αστολή. Και αυτή που είναι η ώρα. Αυτή ήταν η προηγούμενη που κόψαμε. Και είμαστε κομπλέ. Πάμε πάνω να δούμε ότι ήρθε το ρεύμα. Γιατί σε αυτήν την περίπτωση κλείνει, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Ήρθε. Είδαμε το φως, το αληθινό. Πηγαίνει το φως. Ένα αγαθό το οποίο προσπαθούν να μας στερήσουν. Και μάλιστα σε μια γυναίκα η οποία είναι άρρωστη. Να ζήσουμε τα κεράκια τώρα. Ελάτε να ζήσουμε τα κεράκια, τα λειτουργικά. Happy birthday. Happy birthday. Σας ευχαριστώ, να είστε την καρδιά μου. Να είστε καλά. Να είστε την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ. Τρία διαβητικά χάπια. Υπέρταση. Υπέρταση. Καρδιολογικό. Το βλέπετε. Ναι. Γλουκοφάς. Σολόζα. Ποιο είναι αυτό? Το Λογκιμάξ. Και είχατε προειδοποιήσει την ΔΕΗ ότι είσαστε διαβητικοί και ότι χρειάζεται ινσουλίνη? Βεβαίως. Κοντιοβάν. Ρύθμο νόρμ για τις αριθμίες. Γιανούβια για το ζάχαρο. Ανταλάτ. Να δούμε το ψυγείο που είναι άδειο. Να το δείτε. Δεν έχω αφήσει το κανέτσα. Το άδειασα. Έμειναν μόνο αυτά τα οποία και αυτά θα το πετάξω, το δώσω δηλαδή σε κότες. Ευχαριστώ.
Τα οποία θα είναι χαλασμένα. Ψωμί. Α, μπορεί να αντέξανε κάποια. Πά, δεν νομίζω. Ορίστε. Τι να αντέξει. Σάψε, πάει. Τελείωσε. Δεν υπάρχει. Όχι, τα κρέατα κυρίως μύριζαν και πέταξα πρώτα αυτά. Την Παρασκευή το απόγευμα αυτά. Ένας λογικά κάνει και τις προμηθείες του, έτσι, και γεμίζει το ψυγείο του. Βεβαίως, είχα μέσα 6 κοτόπουλα πόδι, είχα ψάρι, γιατί δεν μπορώ να φάω και τίποτα άλλο. Κοτόπουλο, ψάρι, μυφτέκι, κρέας. Αυτό. Μάλιστα. Δεν μπορώ, είναι περιορισμένα τα φαγητά μου. Είναι επαναλαμβάνω. Όταν λέω την έχω ειδοποιήσει, την προηγούμενη φορά που πήγα, ήταν ένας μεγάλος λογαριασμός και ζήτησα, έδωσα 400, μείναν 300, αυτό το υπόλοιπο που βλέπετε, που ανέβασε τόσο πολύ το λογαριασμό, είναι υπόλοιπο που το έχω από προηγούμενο λογαριασμό, από το καλοκαίρι που έλειπε και συσσωρεύτηκαν. Και του είπα του κυρίου, ένας κύριος που είναι εκεί προϊστάμενος διευθυντής, του είπα ότι εγώ δεν μπορώ, πρέπει να μου το συνδέσετε οπωσδήποτε μέχρι το μεσημέρι, γιατί μου λέγανε μπορεί και αύριο, μπορεί και δεν ξέρω τι. Και πρέπει να μου το συνδέσετε, διότι εγώ πρέπει να συντηρήσω τις ινσουλίνες μου μέσα στο ψυγείο. Χωρίς αυτό δεν μπορώ να ζήσω. Είναι ορμόνη για μένα ζωής. Και γιατί στην αρχή δεν ήθελε κάπως να μου κάνει διακανονισμό, τελικά μου έκανε τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή πριν ένα μήνα. Τώρα μέσα σε ένα μήνα, πάλι. Προσκόψα. Να. Για το τηλέφωνο τι μου λέγατε? Το τηλέφωνο που λειτουργεί με ρεύμα. Το τηλέφωνο λειτουργεί με ρεύμα γιατί είναι ιδιωτική εταιρεία. Είναι απαραίτητο γιατί για μένα, το τηλέφωνο χωρίς για τη τηλέφωνο, ζωή σας. Όχι, όταν σας το κόψανε, βρεθήκατε. Τι νιώσατε όταν ήρθατε? Αποκλεισμό. Τι νιώσατε? Αποκλεισμό από παντού. Κυρία Λίκη, δεν... είμαστε εδώ. Την Τρίτη θα τα ξαναπούμε. Εντάξει. Είμαστε καλά. Φεύγουμε γιατί είμαστε κουρασμένοι και εμείς που πάμε από το πρωί. Πολύ σας ευχαριστώ. Δηλαδή ένιωσα μια ανακούφιση. Σας μιλάω ειλικρινά. Είμαστε καλά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν είστε μόνοι πια. Να σας πω, σε πόσο κόσμο το κάνατε αυτό συνέχεια? Όσοι μας ζητήσουν. Σας ζητάνε συχνά? Όλο είναι και το συχνά. Τώρα πλέον, ναι. Επειδή λόγω χαρατσιού και όλος ο κόσμος δεν μπορεί. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλά. Δυστυχώς δεν ήθελα να σας προσφέρω κάτι. Αφού δεν έχετε ψυγείο. Γλυκό δεν υπάρχει στο σπίτι. Μελιτζάνα με... λόγω του διαμερούχλα. Ροκφόρ. Μελιτζάνα ροκφόρ. Να είστε καλά. Καλά. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.